Μια 55χρονη συνελήφθη για το θάνατο του συντρόφου της στα Γιάννενα. Ο θάνατος του αρχικά αποδόθηκε σε φνίδιο θάνατο, αλλά από την νεκροψία προέκυψε ανθρωποκτονία. Νίκο, για πρακά, τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Μουδιασμένη ξύπνησε σήμερα η κοινωνία στα Γιάννενα από την αποκάλυψη ενός εγκλήματος με θύμα έναν 55χρονο, ο θάνατος του οποίου αρχικά στα τέλη του 2021 είχε αποδοθεί σε ευνίδιο θάνατο. Ωστόσο όμως, όταν ενημερώθηκε ασθενοφόρο και πήγε και παρέλαβε τη σωρό του άτυχου άνδρα, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εκεί έγινε νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση λοιπόν αποκάλυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας έφερε ένα τραύμα στην περιοχή της καρδιάς από αιχμηρό αντικείμενο, από μαχαίρι, κάτι το οποίο δεν φαινόταν αρχικά. Έτσι λοιπόν αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησε η έρευνα. Πρώτος στόχος ήταν να βρεθεί το άτομο το οποίο ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον 55χρονο. Αυτή ήταν η σύντροφός του, 55 επίσης ετών, με την οποία συζούσαν. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί προχώρησαν στην έρευνα και από την έρευνα που έκαναν προέκυψε ότι η 55χρονη φέρεται να έχει δολοφονήσει τον σύντροφό της με ένα μαχαίρι, ενώ μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέδωσε η ίδια το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποίησε στους αστυνομικούς. Τώρα, η συγκεκριμένη γυναίκα έχει συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να ανακριθεί προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη της.